θα πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση αμέσως τώρα με Βρυξέλλες, προκειμένου εκεί οι κριτικοί της περιοχής να μας δώσουν το κλίμα που επικρατεί εκεί στην πόλη τους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Περδίκη. Κύριε Περδίκη, καλησπέρα από Ηράκλειο, πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Βελγίου, ο κύριος Περδίκης. Καλησπέρα σας από Βρυξέλλες. Βρυξέλλες. Στους ακροατές μας. Το κλίμα πώς είναι εκεί στην περιοχή? Είναι χριστουγεννιάτικο? Ημερολογιακά πλησιάζουμε. Να το. Τα Χριστούγεννα, αλλά η ατμόσφαιρα δεν δηλώνει κάτι τέτοιο. Πού τώρα, κύριε Περδίκη, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι οι Βρυξέλλες αυτή την εποχή, το 2019, ήταν... Ακριβώς έτσι. Συνηθίζεται η έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου, χριστουγεννιάτικων γιορτών, να ξεκινάει με την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, σαν αύριο. Σαν αύριο. Ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη πλατεία, το Βρυξελλό, στην κεντρική πλατεία. Γίνονται γιορτές, μαζευόμαστε από τους διάφορους εθνικοτοπικούς συλλόγους σου. Εκεί το γιορτάζουμε όλοι μαζί, τα μαγαζιά, οι δρόμοι είναι στολισμένα. Μια ατμόσφαιρα καθαρά χριστουγεννιάτικη. Τώρα, αύριο, τι θα επικρατήσει όμως? Αυτά συνέβαιναν μέχρι πέρυσι. Συνέβησαν. Ναι. Αν κάποιος επισκεφτεί αύριο την Grand Place, αυτό που θα δει είναι ένα όμορφο δέντρο, αλλά χωρίς κόσμο γύρω, τίποτα. Είναι όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι. Η κυκλοφορία παγορεύεται από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ώρες ο κόσμος είναι στους δρόμους. Είναι όλοι άδειοι. Τα πράγματα εδώ πέρα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν θα μπορούσε... παρόλο που οι δείχτες COVID βελτιώνονται την τελευταία εβδομάδα, παρόλα αυτά όμως η απώλεια συμπολιτών μας εδώ πέρα εχθές ήταν 162 άτομα. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, για ούτε ενθαρρύνεται ο κόσμος για να βγει έξω, έστω και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται. Και έχει πέσει, φαντάζομαι, κύριε Περδίκη, και η κίνηση, δηλαδή οι επισκέπτες, ξένοι επισκέπτες δεν βρίσκονται στις Βρυξέλλες, ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν υπάρχει καμία σχέση η πόλη των Βρυξελών με το... Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, για δώστε μας λίγο το κλίμα, την ατμόσφαιρα, ναι. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά? Όχι. Όχι. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Όχι. Από τις 30 Οκτωβρίου που επεμβλήθησαν τα μέτρα και η εστίαση σε όλο το Βέλγιο, είναι όλα κλειστά, όλα τα καταστήματα είναι κλειστά. Ανοιχτά είναι μόνο αυτά που πουλάνε ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, μαστορέματα, διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, που θα μπορούσαν να κάνουν κάπως πιο εύκολη τον εγκλισμό. Θα κάνουν πιο εύκολο τον εγκλισμό. Βεβαίως, μπορεί να παραγγείλει κάποιος τα δώρα του, γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το ρόλο του Άι Βασίλη, του πρωτοχρονιάτικου Άι Βασίλη του δικού μας, εδώ τον έχει αναλάβει ο Άγιος Νικόλαος, και τα δώρα στα παιδιά δίνονται στις 6 Δεκεμβρίου, που είναι το Άγιο Νικόλαο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδο που τα μαγαζιά περιμέναν αυτό το διάστημα να δουλέψουν, αλλά είναι κλειστά. Οπότε, όποιοι θέλουν να κάνουν κάποιες αγορές για δώρα κλπ., μπορούν, εφόσον τα καταστήματα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, μάλιστα, να παραγγείλουν και να πληρώσουν από το σπίτι, με τον υπολογιστή, με ηλεκτρονικά μέσα, και να πάνε από την είσοδο του καταστήματος να παραλάβουν το πακέτο. Και εδώ το έχουμε αυτό. Έχει διαρρεύσει αυτή η είδηση για το click away, έτσι ονομάζεται. Δεν ξέρω... Ωραία έκφραση. Ακριβώς το ίδιο είναι και στο Βέλγιο. Ακριβώς αυτό το πράγμα συμβαίνει. Το click away. Είναι ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, τα πάντα ότι έχει σχέση με το δώρο, και εφόσον φυσικά κύριε η Περδίκη, υποδομή του καταστήματος το επιτρέπει. Η καταγωγή σας από την Κρήτη, από ποιο μέρος? Το χωριό μου το λένε Κεντροχώρη. Είναι στα νότια του νομού Ρεθύμνης, κοντά στο Σπύλι, κάπου ανάμεσα Σπύλι Αγία Γαλήνη. Αρκετά μικρό, αλλά πολύ όμορφο. Έρχεστε, επισκεφτήκατε φέτος την Κρήτη το καλοκαίρι, μπορέσατε? Ναι, είμαι από τους τυχερούς, είμαι από αυτούς τους που είχαν την τύχη να μπορέσω να κατέβω, και ομολογώ ότι δεν πέρασα. Με πέρασα πάρα πάρα πολύ καλά. Πάντα είναι ευχάριστο Η κοινότητα εκεί των κριτικών στις Βρυξέλλες είναι μεγάλη? Ναι, ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Κρητών Βελγίου, η έδρα μας είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένας από τους πιο εύρωστους και δραστήριους συλλόγους στο Βέλγιο. Έχει ιδρυθεί από το 1981 και η παρουσία του στα ομογενειακά δρόμενα είναι πάντα ιδιαίτερα έντονη. Όμως, τώρα λόγω συνθήκων έχουν ανασταλεί όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές μας.
Περιμένουμε για καλύτερες μέρες για να συνεχίσουμε πάλι όπως και πριν. Μάλιστα. Κύριε Περδίκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εσείς.